Θα πάμε τώρα στον χώρο της υγείας, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ με τον κύριο Αναστάσιο Σιδηρά, τον εντεταλμένο σύμβουλο υγείας του Δήμου Κοζάνης, να δίνουμε την εικόνα της πανδημίας και ποιος είναι ο προβληματισμός πλέον για όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε τον τελευταίο 1,5 και πλέον χρόνο. Κύριε εντεταλμένε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βακρατσά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Βλέπουμε ότι στα υψηλά επίπεδα κινείται η εξέλιξη της πανδημίας, του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στις δύο περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και ποιος ο προβληματισμός σας πλέον, κύριε Σίδηρα? Κύριε Βακρατσά, συνεχίζουμε να έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, όμως όχι ιδιαίτερα αυξημένο συγκριτικά με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσα να πω ότι η κατάσταση συνεχίζει να είναι ελεγχόμενη. Βέβαια, δεν αναπαυόμαστε, δεν αφησυχαζόμαστε, γιατί σας θυμίζουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία, στα οποία πιθανόν ότι είναι μια αιστεία στην οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε διασπορά κρουσμάτων, και σε συνδυασμό ότι, όπως βλέπετε, γίνονται δυσμενέστερες οι καιρικές συνθήκες στην τοπική μας κοινωνία, με αποτέλεσμα ο κόσμος να συγχωρίζεται μέσα στους εσωτερικούς χώρους, όπου και όπως καταλαβαίνετε να αυξάνεται ο κίνδυνος να έχουμε διασπορά των κρουσμάτων. Μα σας ανησυχεί η εικόνα πλέον, έχει ο καιρός, επειδή είναι και φθινοπορεινός, βλέπουμε έχουμε βροχές, αρχίζει ο κόσμος να μπαίνει μέσα στους εσωτερικούς χώρους, μήπως δούμε και μια αύξηση περαιτέρω? Θα περιμένουμε, κύριε Βακρατσά, να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτως ή άλλως, ανάλογα με τα δεδομένα τα επιδημιολογικά που έχουμε κάθε χρονική περίοδο, αντίστοιχα λαμβάνουμε και τα αντίστοιχα μέτρα. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, αν οτιδήποτε προκύψει, γιατί σας θυμίζω ότι αυτή τη φορά έχουμε μια αισιόδοξη κατάσταση, ότι δεν έχουμε φτάσει στο κόκκινο, όπως είναι κάποιες όμορες περιφέρειες, περιοχές του Δήμου μας και του νομού μας. Μάλιστα, εντάξει, βλέπουμε ότι και στο κόκκινο που έχει μπει η Καστοριά υπάρχουν συγκεκριμένα χαλαρά μέτρα, μπορούμε να πούμε. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα lockdown, είναι μικρά mini lockdown με συγκεκριμένα μέτρα, όπως και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 1 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Κύριε Βακρατσά, σας θυμίζω ότι ακόμα και αυτή η απαγόρευση δεν την έχουμε πραγματικά. Ναι, ναι. Δεν τη χρειαζόμαστε, γιατί σας θυμίζω ότι έρχονται οι φοιτητές. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν να φτιάξουν τη ζωή τους, να αρχίσουν να δημιουργούν αντίστοιχα τα νοικοκυριά τους, οτιδήποτε, και θα πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία. Προσέξτε όμως, ακολουθώντας πάντα τα μέτρα. Γι' αυτό καλό θα είναι να μην παίρνουμε σε αυτού του είδους του περιορισμού ενός κόκκινου lockdown. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, θα πράξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στο νοσοκομείο αυτή την περίοδο, γιατί είδαμε ότι είχε αυξηθεί λίγο ο αριθμός των νοσηλιών. Έχετε κάποια εικόνα, και αυτοί που νοσηλεύονται μέσα είναι εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι? Ποια εικόνα έχετε, κύριε εντεταλμένε? Είναι υψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων, όμως είναι φταθμός ο αριθμός τον οποίο έχουμε, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία έχουμε από το νοσοκομείο Κοζάνη. Η μονοδιακή θεραπεία εξυπακούεται ότι είναι γεμάτη, και να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κρουσμάτων τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο είναι ανεμβολίαστοι. Και εδώ έρχεται για άλλη μια φορά να εξηγήσουμε την προσοχή, χωρίς να θεωρούμε ότι είμαστε υπέρμαχοι της υποχρεωτικότητας. Θα πρέπει όμως να προβληματιστούμε όλοι και να δούμε πόσο σημαντικό, πόσο ευεργετικό είναι όλοι μας το να πούμε στη διαδικασία του εμβολιασμού. Μάλιστα. Τα κρούσματα, μια και μου δίνετε τις επόμενες ημέρες, ξεκινάει και ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης. Θα τα πούμε βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω καλό είναι και να εμβολιαστούν οι πολίτες και για τη γρίπη. Νομίζω θα συμβάλλει και θα βοηθήσει θετικά. Εξυπακούεται σίγουρα, κύριε Βακρατσά. Θα πούμε βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα για την υπογράφηση των εμβολίων. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε υπέρ του εμβολιασμού και όχι υπέρ της υποχρεωτικότητας. Εμείς παραθέτουμε τα επιστημονικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα ο πληθυσμός, ο καθένας σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του, κρίνει τι πρέπει να κάνει. Θυμίζω όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων τα οποία νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι. Μάλιστα, και να πούμε να προσέχουν ιδιαίτερα οι φίλοι μας τηλεθεατές που μας βλέπουν και να εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας και τη μάσκα
όπου χρειάζονται και να μην το βλέπουν και χαλαρά, κύριε Σιδηρά. Για πολλωστή φορά θα επιμείνω στα μέτρα προστασίας που είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση στο μέτρο του δυνατού. Αυστηρά η χρήση της μάσκας από τη στιγμή που φτιάχνουμε στο σπίτι μας μέχρι να μπούμε στο σπίτι μας, καθώς επίσης το πλήσιμο των χεριών. Μάλιστα. Κύριε Βακρατσά, αυτό το ξαναλέμε. Αυτά τα μέτρα σε συνδυασμό με τον εμπισμό μπορεί να μας φέρουν σε ένα θετικό πλαίσιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Θα τα ξαναδούμε τα θέματα τις επόμενες μέρες και ειδικά όσον αφορά και το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Στη διάθεσή σας, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.